Την σιδηροδρομική σύνδεση της Ρωσίας με την Κρυμαία εγκαινίασε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος επιβιβάστηκε στο τρένο που διέσχισε τη γέφυρα την οποία κατασκεύασε η Μόσκα για να συνδέσει τη Χερσόνησο με τον νότο της χώρας για παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ουκρανίας κάνει λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εκπρόσωπος του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας τόνισε πως η κίνηση της Μόσχας περιορίζει και την ελεύθερη διέλευση σκαφών προς τα ουκρανικά λιμάνια σε αντίθεση με το διεθνές δικαιό. Η Ουκρανική Προεδρία κάνει λόγο για κατάφορη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και καταδίκασε τη στάση του Κρεμλίνου που όπως επισήμανε λειτουργεί κατά παράβαση κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Τα τρένα που θα συνδέουν στο εξή τη Μόσχα με τη Συμφερόπολη εκτιμάται πως θα μεταφέρουν 14 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.